προσπάθησα σε ερώτηση, νομίζω ότι προσπάθησα να την να απαντήσω σε αυτό το σημείο, σε ανταπόκριση με την ερώτηση του George Gilson πριν από λίγο, χωρίς πάρα πολύ προσπάθεια και προσπαθώντας να θέσω τα πράγματα μέσα σε μια προοπτική. Απαρίσημησα αριθμό θεμάτων που κερδίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά αντικειμενικά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τάση, και δεν θέλω να επικρίνω τον τύπο, αλλά υπάρχει μια τάση να τονίζονται υπερβολικά τα πράγματα, να επιδεινώνονται. Βεβαίως πρέπει να πουλήσετε εφημερίδες, πρέπει να έχετε χρόνο στην τηλεοπτικό. Αλλά πραγματικά δεν πρέπει να εξωθούμε τα πράγματα. Δεν είναι αγώνας πυγμαχίας και να συνέχεια να έχουμε σκορ και τέρματα. Και ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε σε αυτό, ότι δεν πρέπει να κρατάμε τα σκορ, να μην κοιτάμε, ας πούμε. Βεβαίως, ο καθένας θέλει να δει πώς αυτό βελτιώνει τι και ποιος παίρνει περισσότερο, ποιος πήρε λιγότερο σε αυτή την αναθεώρηση από την περασμένη Δευτέρα. Ποιος κέρδισε περισσότερα ή λιγότερα τη Δευτέρα σε σχέση με τις 26 Φεβρουαρίου κτλ. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας δούμε την εικόνα την ευρύτερη. Και αυτό μας λέει ότι αυτό επιτρέπει την πιθανότητα επίλυσης του κυπριακού προβλήματος μια και για πάντα. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για να το πράξουμε αυτό. Και κοιτάξαμε λοιπόν και ένα μεγάλο μέρος από τη συνέντευξη τύπου. Δεν έχω απάντηση για το ερώτημά σας. Το ερώτημα ήταν δυστυχώς εκτός μικροφώνου, όπως και όλες οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Δυστυχώς, ο κ. Δεσότο συνεχίζει με μισόλογα και με εκφράσεις του προσώπου να απαντήσει εν μέρη σε κάποια λεπτομερή ερωτήματα από πλευράς δημοσιογράφων, και συμπληρώνει λέγοντας ότι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο όραμα των πολιτικών ηγεσιών των πλευρών, και ειλικρινά ευελπιστώ ότι δεν θα δει κανένας όλο αυτό το θέμα βραχυπρόθεσμα. Ότι θα υπάρξει ένα όραμα. Χωρίς να επισέλθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, πρέπει να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι καμία πλευρά δεν απεκόμισε όλα όσα ήθελε. Πρόκειται για μια λύση ισορροπημένη, πολύ προσεκτική και πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Η διαδικασία ήταν ότι παρουσιάστηκε το αναθεωρημένο σχέδιο, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τις πλευρές και προσπαθήσαμε να ελιχθούμε, βλέποντας αυτές τις αντιρρήσεις και τις νέες επιθυμίες, προσπαθώντας να κατατίσουμε προτεραιότητες, μια άσκηση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Και νομίζω ότι όλοι ειλικρινά θα μπορέσουν να ισχυριστούν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπόρεσαν να κερδίσουν κάποια βήματα, να προχωρήσουν τα συμφέροντα της πλευράς την οποία εκπροσωπούσαν. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά η οποία μέλει να γίνει. Εάν δούμε την σελίδα, αν δεν κάνω λάθος, 174 του σχεδίου, είδατε, έχω αρχίσει και το μαθαίνω απ' έξω, λέγει ο κ. Δεσότο, αναφέρεται σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από τη Δευτέρα Απριλίου και ένθεν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όντως όλα θα είναι έτοιμα όταν η λύση θα γίνει αποδεκτή. Είναι ένας μακρύς κατάλογος, ο οποίος αναφέρεται μέχρι και σε κτηριακά έργα, σε θέματα ιδιοκτησίας της Ομόσπονδης Κυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τραπέζης, ένα κατάλογο 45.000 επίκων, οι οποίοι θα αναγνωριστούν ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλη η δομή της Ομόσπονδης Κυβέρνησης κτλ. Και βέβαια υπάρχει και ο συνεχής σχεδιασμός για
αυτήν την πολύ σημαντική επιχειρησιακή πλευρά του σχεδίου. Θα υπάρξει μια πολύ σημαντική δύναμη του ΟΗΕ με στρατιωτικά καθήκοντα, αστυνομικά καθήκοντα, ακόμη και πολιτικής άμυνας, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης, όπως θα έχει τροποποιηθεί η αποστολή της από την σχετική αναμενόμενη αύριο απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μεθαύριο, με συγχωρείτε. Η εντύπωσή μου σε σχέση με το θέμα στο οποίο αναφέρεστε είναι ότι το κλίμα τα πέντε τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχει αλλάξει πάρα πολύ, εκβάθρων θα έλεγα. Και αυτό είναι το οποίο κατέστησε δυνατή αυτήν τη διαβούλευση και αυτήν τη διαπραγμάτευση, η σαφής βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία από κοινού έκαναν αυτήν την προσπάθεια, θα υπάρξει μια περαιτέρω μεταβατική περίοδος, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου πολύ γρήγορα θα υπάρχουν μόνο 6.000 στρατιώτες στο νησί και σε λίγα χρόνια θα είναι μόνο 3.000. Άρα και σε επίπεδο ασφαλείας πραγματικά η κατάσταση αλλάζει άρδιν, υπάρχουν υπολείμματα από μια μακρά ιστορική περίοδο και αυτά τα υπολείμματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε έτσι στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας όπου νιώθουμε ότι κάποιοι χρειάζονται αυτά τα υπολείμματα, αλλά είναι τέτοια η εξέλιξη όπου θα έρθει μια μέρα όπου και αυτά τα υπολείμματα θα μπορέσουμε να τα απαλείψουμε τελείως. Να ευχαριστήσουμε τον μεταφραστή μας, τον κύριο Γιάννη Χαρατσή, για την μετάφραση των βασικών σημείων της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο Αλβάρο Ντεσότο. Είναι μια αναλυτική και εξειδικευμένη. Να δώσω το λόγο στον Χρήστη Μαχαίρα. Απριλίου. Ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ με επιστολή του προς την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ζητά την πρώιμη ρεσίας διατάξεως σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα της εξελίξης στο Κυπριακό. Θα συνδεθούμε απευθείας με τη Χρύσα Ρουμελιώτη, είναι στο Προεδρικό Μέγαρο. Χρύσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λίγες μόλις ώρες μετά τις σκοπιώδεις διαβουλεύσεις της Λουκέρνης και την άφιξη του ξημερώματα εδώ στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημέρωσε για τα όσα δημήθησαν στην Λουκέρνη αλλά και για τις εξελίξεις μέχρι τα δημοψηφίσματα στην Κύπρο στις 24 Απριλίου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύντομη ήταν η συνάντηση, σύντομη ήταν και η δήλωση του κ. Καραμανλή βγαίνοντας. Ήταν στο ίδιο πνεύμα των δηλώσεων που έκανε στη Λουκέρνη. Υπογράμμισε ότι η επιδίωξη της ελληνικής πλευράς της διαπραγματεύσης ήταν η καλύτερη δυνατή για την ελληνοκυπριακή πλευρά και για το μέλλον της Κύπρου διατύπωση του σχεδίου του Κόφι Ανάν και βεβαίως επανέλαβε ότι η κρίση τώρα ανήκει στον κυπριακό λαό. Θα ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων επίσης, όπως υπάρχει η πιθανότητα να συγκληθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητήσει αυτό το θέμα. Το είπες και εσύ με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, ζητά με βάση το άρθρο 142α του κανονισμού της Βουλής. Που... A settlement or no settlement. Την ίστατη στιγμή, πριν παρουσιάσει το τελικό του κείμενο, το οποίο συνοδευόταν από μια επιστολή, ο κύριος Ανάν κάλεσε τον Έλληνα και τον Τούρκο Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εξωτερικών κύριους Μολυβιάτη και Γκιούλ. Νωρίτερα είχε συναντηθεί επί 2,5 ώρες με τον Ταγί Περντογάν. There has been too many mixed opportunities in the past. For the sake of all of you and your people, I urge you not to make the same mistake again. Let us seize this chance for peace in the United Republic of Cyprus. Thank you very much. Mm.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής παρέπεμψε την τελική απόφαση στην κρίση του ελληνοκυπριακού και τουρκοκυπριακού λαού. Στις 13 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη συμφωνήθηκε μια συγκεκριμένη και δεσμευτική για όλους διαδικασία. Η κυβέρνηση τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα. Επιδίωξή μας ήταν να συμβάλλουμε στην επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, ανταποκρίθηκα άμεσα στην προσωπική πρόσκληση που μου απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Κόφι Ανάν. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, είχαμε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, και τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στην κατά το δυνατόν βελτίωση του σχεδίου Ανάν και κυρίως στο σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μια συμφωνημένη λύση. Στον κυπριακό λαό και την πολιτική του ηγεσία ανήκει η τελική κρίση και η απόφαση. Είμαι πεπισμένος ότι η απόφαση αυτή θα ληφθεί με σύνεση, υπευθυνότητα και διορατικότητα. Θετικά διακείμενο στο τελικό σχέδιο Ανάν εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Οι κύριοι Καραμαλής και Ερντογάν επιβεβαίωσαν την βούληση Ελλάδας και Τουρκίας να συνεργαστούν για την βελτίωση των ημερών σχέσεων. Στη διάρκεια αυτών των ημερών είχα την ευκαιρία να συναντηθώ επανειλημμένως με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις συνομιλίες αυτές επιβεβαιώθηκε η ειλικρινή διάθεσή μας να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Γκουργενστοκ'ta başlatılan barış yolunu beraber yürüyelim. Ο Αλβάρο Ντεσότο αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη για να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κάλεσε τις δύο πλευρές να εργαστούν για τα δημοψηφίσματα που θα γίνουν στις 24 Απριλίου. I believe that the plan is considerably improved. It's improved in many ways, as I think is will be quite evident once you read it. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του σχεδίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι επιτρέπει σε ένα σημαντικό αριθμό Ελληνοκυπρίων να επιστρέψουν στις εστίες τους υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση, κάποιοι άλλοι θα επιστρέψουν υπό Τουρκοκυπριακή και άλλοι θα αποζημιωθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις αλλαγές περιλαμβάνονται άρση των παρεκκλήσεων για τις περιουσίες όταν το κατακεφαλήν εισόδημα των Τουρκοκυπρίων φτάσει στο 85% των Ελληνοκυπρίων ή σε 20 χρόνια. Σε 19 χρόνια για να καταργηθεί η παρέκκληση για εγκατάσταση Τούρκων και Ελλήνων υπηκών σε ποσοστά 5%. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα δεύτερης κατοικίας σε Ελληνοκύπρους πρόσφυγες που δεν θα επιστρέψουν. Προβλέπεται επίσης η συμφωνία να τεθεί σε ίσχυ αφού επικυρωθεί από τα κοινοβούλια Ελλάδας και Τουρκίας. Την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες στην Ελβετία δεν απέτυχαν, έκανε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γκίντερ Φερχόγγεν. Appelliere an dieser Stelle an die Führung der griechischen und der türkischen Zyprioten, jetzt alles zu tun, um die Menschen auf der Insel davon zu überzeugen, dass der vorliegende Plan die beste und die ausgewogenste Lösung darstellt, die erreicht werden kann. Επιφυλακτική στάση για το τελικό σχέδιο του κυρίου Ανάν κρατά ο κατοχικός ηγέτης Ρόβ Ντενκτάς. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα, είπε, και αναμένει λεπτομερή ενημέρωση από την τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία. Halkın bilinçlendirilmesi dolayısıyla çok önemlidir. Bunu bundan sonra referandum gününe kadar bunu yapmakta hepimize düşen görev olacaktır. Οι πρώτες επίσημες θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς θα διατυπωθούν από τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο που φτάνει το απόγευμα στη Λευκοσία.
Θα μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος βρίσκεται στο Μπούρκεστοκ στην Ελβετία και θα επιστρέψει το βράδυ, και τον Αλέκο Μάρκελο, ο οποίος είναι στη Λευκοσία να μας μεταφέρει το κλίμα. Ξεκινάμε από την Ελβετία, από τον Νίκο Μελέτη, να τον ρωτήσουμε. Νίκο, τελικά τι σχέδιο πήραν στα χέρια τους Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι? Δεν το έχουμε δει ακόμα, γιατί καθώς είμαι και εγώ καθοδόν για να επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά με τις αντιπροσωπείες που μιλήσαμε, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις, περιλαμβάνει αυτά τα οποία είχε γνωστοποιήσει χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας, τον Τάσο Παπαδόπουλο, τα 13, αυτά με τα 13 αλλαγές, και στο χάρτη του εδαφικού δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Ίσως θα είδατε και το πλάνο τον κύριο Ντεσότο να κραδένει χθες το χάρτη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μόλις ολοκληρώθηκε μάλλον η συνέντευξη τύπου, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Το ενδιαφέρον, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, στρέφεται πλέον αποκλειστικά στη Λευκοσία, τις δηλώσεις που θα κάνει εκεί ο πρόεδρος Παπαδόπουλος. Αν και σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαμε και με μέλη Τεχνικού Συμβουλίου και με την Κυριακή Αντιπροσωπεία, το κλειδί στα χέρια τους βεβαίως κρατάνε τρία πρόσωπα. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, ο Βλάφος Πληρίδης και ο πρόεδρος της Βουλής και Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Χριστόφιας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή μέρα, Αντώνη, ζήσαμε ένα πραγματικά μοναδικό διπλωματικό παρασκήνιο που κράτησε 2-24 ώρες, με τηλεφωνήματα, με πιέσεις, με παρεμβάσεις, με αλλαγές του σκηνικού κάθε στιγμή. Για να καταλήξουμε χθες το βράδυ σε αυτή την ελληνική τελετή, φαντάζομαι και αλλιώς την είχαν σκεφτεί και την είχαν προγραμματίσει οι συνεργάτες του κυρίου Ανάν, ο οποίος μόλις έκανε την προσφώνηση βεβαίως αναχώρησε, γιατί όπως είπε το ελικόπτερό του ήταν αναμένο και το επιστρέψει στην Γενέβη. Αυτό που έκανε εντύπωση χθες κυρίως ήταν, πέρα από την επιμονή του κυρίου Ντεσότο και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού. Βέβαια, κάτι ανάλογο είχε πει και πέρυσι στη Χάγη ο Γενικός Γραμματέας, είχε πει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί αν δεν διαπιστώσει την πολιτική βούληση, ώστε να υπάρχει πιθανότητα μεγάλης επιτυχίας. Μάλιστα. Δεν θα επανελάβανε την πρόταση αυτή. Έκανε εντύπωση όμως η δηλώση του κ. Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν εμφανίστηκε αλαζονικός, μίλησε για την μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας που ικανοποιήθηκαν οι θέσεις της. Και βεβαίως χαρακτήρισε το σχέδιο ως δίκαιο, είναι το μοναδικό σχέδιο για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στην Κύπρο. Μάλιστα. Σήμερα με διπλωματικές πηγές, Αντώνη, για να ολοκληρώσω, το μήνυμα αυτό του κ. Ερντογάν απευθυνόταν κυρίως στο εσωτερικό, που είχε δεχτεί κριτική η πολιτική που ακολούθησε στο Κυπριακό, αλλά και στον κ. Ντεχτάζ βεβαίως, και προς την Ευρώπη, όπου τον Οκτώβριο θα διαμορφωθεί η τελευταία έκθεση της Κομισιόν. Επταξιολογεί την πορεία της Τουρκίας. Για την πρόοδο της Τουρκίας. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή. Πάμε στη Λευκοσία, στον Αλέκο Μάρκελο, να δούμε ο κυπριακός λαός, οι Ελληνοκύπροι, πώς εξέλαβαν τα όσα είδαν, τα όσα μεταφέρθηκαν ειδησιογραφικά από τη Λουκέρνη. Αλέκο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Κυρίες και κύριοι, εδώ στην Λευκοσία βρίσκομαι εδώ και αρκετές ώρες. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως το κλίμα θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε σε ελάχιστες λέξεις. Αρνητική διάθεση και επιφυλακτικότητα. Ίσως ο τίτλος μίας από τις κυπριακές εφημερίδες σήμερα να είναι ο πιο προσεκτικός από όλους για το κλίμα που υπάρχει εδώ στην Κύπρο. Ο λόγος πλέον στο λαό. Όλοι γνωρίζουν ότι το δημοψήφισμα είναι αυτό που θα καθορίσει την αποδοχή ή την απόρριψη. Και βεβαίως είναι γνωστό, το έχουμε δει και σε στατιστικές των προηγουμένων, σε γκάλο των προηγουμένων ημερών. Το κλίμα δείχνει υπερβολικά υψηλό ποσοστό άρνησης του συγκεκριμένου σχεδίου. Αυτό που έχει αξία να μεταφέρουμε είναι ότι είναι σαφής η προσπάθεια των πολιτικών κομμάτων να αποστασιοποιηθούν αυτή τη στιγμή, για να μην κατηγορηθεί κανείς ότι επηρεάζει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση την επιλογή και την διάθεση των Ελληνοκυπρίων. Πάντως είναι αρκετά αρνητικό το κλίμα. Η ενόχληση ιδιαίτερα από τις συζητήσεις που κάναμε με απλούς ανθρώπους, εδώ βρίσκομαι στο κέντρο, στην παλιά Λευκοσία αυτή τη στιγμή, ενόχλησε πολύ και η υπεροψία, όπως χαρακτηρίσαν, του Τούρκου Πρωθυπουργού στις δικές του δηλώσεις και η επιμονή να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της τουρκοκυπριακής πλευράς, αδιαφορώντας για τα δίκαια των Ελληνοκυπρίων. Για να δούμε. Αλέκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ψυχραιμία και νυφαλιότητα είναι η κοινή συνισταμένη των πρώτων πολιτικών αντιδράσεων και εκτιμήσεων στην Αθήνα. Το τελικό κείμενο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να συνδυαστούν με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Το γεγονός ότι θα ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι
θα πρέπει να δούμε με άλλο φως την πρόταση του Αρνάν. Δηλαδή, και ακόμα να δεν μας ικανοποιεί πλήρως, μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης, το σχέδιο που προτείνεται θα είναι πολύ πιο ευνοϊκό για την Κύπρο από ό,τι θα ήταν αν δεν έβαινε στην Ευρώπη. Η Δήμαρχος Αθηναίων, Ντόρα Μπακογιάννη, κάνει λόγο για ψύχρεμη ανάλυση του αποτελέσματος. Μακριά από δημαγωγίες και λαϊκισμούς, να κάνει μια σωστή εκτίμηση και οφείλει αυτή την εκτίμησή της να την πει και να την καταθέσει στο Κυπριακό λαό. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη δικλίδα ασφαλείας και για τη λύση. Η κυρία Παπαρίγα επέριψε ευθύνες σε κυβέρνηση και Πασόκ για το αποτέλεσμα της Λουκέρνης και επανέλαβε ότι το κόμμα της δεν αποδέχεται το σχέδιο Ανάν ως βάση διαπραγμάτευσης. Το σχέδιο Ανάν δεν αποτελεί βάση. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και από εκεί και πέρα βγουν και συμπεράσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή κατακτημένο υπάρχει μόνο όσο αφορά την απελευθέρωση της αγοράς και την κίνηση των κεφαλαίων. Στο θέμα αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους συμβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης και Χρήστος Παπουτσής. Εάν δεν βρεθεί καθιονδήποτε τρόπο λύση, η Κύπρος ενδεχομένως θα μπει σε εξαιρετικά δύσκολα μονοπάτια και ατραπούς. Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μία επιφύλαξη γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει και η ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αρκεί μόνο αυτή, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για τη συνέχεια της συζήτησης ότι ας μην καλλιεργηθεί άλλο αυτός ο μύθος, δεν βρέθηκε λύση, τέλειωσε η Κύπρος και το Κυπριακό. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα θέλαμε. Ωστόσο όμως τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και γι' αυτό χρειάζονται μόνο μετρημένες και υπεύθυνες κουβέντες. Κουβέντες οι οποίες πρέπει να γίνουν μετά από μελέτη. Την αντίθεσή του με το σχέδιο Ανάν εξέφρασε ο Μητροπολίτης Πάφου στην εκπομπή της ΝΕΤ πρώτη γραμμή. Όλοι λέγαμε αρκετών καιρών τώρα ότι η είσοδος μας στην Ευρώπη θα γίνει καταλύτης του εθνικού μας προβλήματος. Αυτοί που κινδυνολογούν ότι χωρίς λύση θα καταστραφεί η Κύπρος, να μου επιτραπεί να πω ότι κάνουν λάθος, γιατί εισερχόμενοι στην Ευρώπη θα έχουμε ως δεδομένο πλέον το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συμβιώσουμε επιτέλους. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό σημείο πάντως. Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό θα εξετάσει λίγη ώρα ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπιο. Γιάννης Αντίπας είναι εκεί. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Σε λίγη ώρα θα έρθουν εδώ ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη, ούτως ώστε να εξετάσουν, όπως ακριβώς είπες, τις τελευταίες εξελίξεις. Από το περιβάλλον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ διαμενείται ότι απαιτείται νυφαλιότητα και ψυχραιμία στην εκτίμηση της κατάστασης, γιατί θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις οι όποιες εξελίξεις και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έτσι λοιπόν καλούν την ελληνική κυβέρνηση να δείξει νυφαλιότητα, ψυχραιμία, να αφήσει τους Κυπρίους και να στηρίξει τους Κυπρίους στην εξέταση του σχεδίου Ανάν, ούτως ώστε Ελλάδα και Κύπρος να αποφασίσουν από κοινού τη στάση τους, όχι μόνο στο σχέδιο Ανάν, αλλά και στα επόμενα βήματα. Δεδομένου ότι και μια επίλυση του θέματος μετά την 1η Μαΐου δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι προς όφελος της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων. Για να σε ευχαριστήσω, να σε ενημερώσω κιόλας ότι η συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεως για το Κυπριακό στη Βουλή είναι για αύριο, ορίστηκε για αύριο στις 10.30 το πρωί. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και το διεθνή τύπο είναι η λήξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Κοινή συνισταμένη όλων των ανταποκρίσεων είναι πως η τελική απόφαση θα την πάρει ο λαός της Κύπρου με δημοψήφισμα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για κέρδη της τουρκικής πλευράς και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. CNN Türk 11 haber bülteniyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Kıbrıs müzakereleri anlam planının nihai halinin dün gece taraflara sunulmasıyla resmen sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs özel temsilcisi Alvaro de Soto, planın adada ayrı ayrı yapılacak referandumlardan birinde reddedilmesi durumunda tamamen sona ereceğini söyledi. Avlaya στη diplomatia, o logos ton Kypriako lao επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο λόγος των λαών είναι ο τίτλος της εφημερίδας Χουριέτ. Ικανοποιημένη η Τουρκία τιτλοφορείται σήμερα η εφημερίδα Σαμπάχ και η Μιλιέτ προσθέτει από το πρώτο σελίδο της ότι η τουρκική στάση στο δημοψήφισμα θα είναι το ναι.
η τουρκική στρατιωτική δύναμη θα μείνει για πάντα. Ισχυροποιείται η διζωνικότητα. Στον Κυπριακό Βορρά οι Τούρκοι θα κυβερνούν τους Τούρκους, γράφει χαρακτηριστικά ο Χασάν Τζεμάλ, αρθρογράφος της Ανεξάρτητης, όπως θεωρείται, εφημερίδας Μιλιέτ. Στην εφημερίδα Ραντικάλ, ο Μουράτ Γιετκίν υπογράφει άρθρο με τίτλο «Δίκαιος και μόνιμος συμβιβασμός που θα ωφελήσει πολλαπλώς την Τουρκία». Στην εφημερίδα Cumhuriyet προβάλλονται και οι κατηγορίες του Ραούφ Ντεκτάς κατά του τουρκικού τύπου για το κλίμα νίκης που διαμόρφωσε. The UN Secretary General Kofi Annan felt he needed to present his own plan to Greek and Turkish Cypriot officials for reuniting their divided island. Ξεκινώντας από τη δήλωση του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Colin Powell, ο οποίος χαιρετίζει τη στάση όλων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν. Last-minute negotiations among diplomats including Annan and the prime ministers of Turkey and Greece resulted in a revised plan Annan says is the best chance for peace. Ο Κυπριακός λαός αποφασίζει για το μέλλον του, έγραψαν οι Times της Νέας Υόρκης. Αλλά και η Washington Post παρουσιάζει πλήρες χρονικό των διαπραγματεύσεων με τίτλο «Αναθεωρημένο τελικό σχέδιο χωρίς υπογραφές». Από το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, ένα ακόμη πλήρες ρεπορτάζ με επίλογο πως ένα όχι στο δημοψήφισμα θα σημάνει συνέχεια της απομόνωσης για τους Τουρκοκύπριους, αλλά και μια επώδυνη διαίρεση για τους Ελληνοκύπριους. Ιστορική ευκαιρία να επιλυθεί η πιο σοβαρή αυτή τη στιγμή κρίση στην Ευρώπη, γράφουν οι ανταποκριτές του πρακτορείου Associated Press, επισημένοντας ότι σύντομα η Κύπρος θα είναι το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γαλλικό πρακτορείο επικαλείται την δήλωση του Κόφι Ανάν πως ο χρόνος περνά και ο στόχος επήγει. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του βρετανικού δικτύου BBC το Κυπριακό. Πλήρες το χρονικό των διαπραγματεύσεων από την ανταποκρίτρια του BBC Τάμπι Μόργαν, η οποία προσδιορίζει τα δύο σημεία που, όπως αναφέρει η ίδια, θορύβησαν τους Ελληνοκύπριους και προκάλεσαν τη δυσαρέσκειά τους. Μετά τις αλλεπάλληλες επαφές του Κώστα Καραμαλή με τον Τούρκο ομολογό του Ταΐ Περντογάν, υπάρχει πλέον η διαβεβαίωση ότι οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας θα μείνουν ανεπηρέαστες, όποια και αν είναι η έκβαση στο Κυπριακό, επισημαίνει ο ανταποκριτής Κέριν Χόουπ της εφημερίδας Financial Times. Παίρνουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία τη γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλέκα Παπαρίγα. Επιστούν για την επόμενη μέρα στην Κύπρο. Οι φάκελοι του Αλέξη Παπαχελά. Απόψε. Και μετά τη Λουκά θα κριθεί από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού. Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στη στάση των πολιτικών αρχηγών της Κύπρου. Αν και ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος, επιστρέφοντας πριν από λίγο στη Λευκοσία, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι είναι αρνητικό στο σχέδιο Ανάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κόλπους της ελληνοκυπριακής ηγεσίας υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η απόφαση θα ληφθεί με σύνεση, υπευθυνότητα και διορατικότητα. Με νέα παρέμβασή του, ο Τζορτζ Μπους κάλεσε τον Κώστα Καραμαλή και τον Ταγί Περντογάν να ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να γίνει αποδεκτό το σχέδιο Ανάν. Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 8 παρα 20 το βράδυ. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας στη Λουκέρνη, χαιρέτησε έναν-έναν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των κομμάτων, της στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας του νησιού. Δυστυχώς η προσπάθειά μας δεν απέδωσε. Όχι μόνο η αρνητική στάση και οι αδιάλλακτες θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς συνεχίστηκαν σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας, αλλά προσθέθηκαν 11 νέες πρόσθετες απαιτήσεις από την Τουρκία, που κύριο σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν, κατά κύριο λόγο, συμφέροντα και επιδιώξεις της Τουρκίας μέσω της Κύπρου. Είχα αναλάβει μια δέσμευση ότι δεν πρόκειται να θυσιάσω τα δικαιώματα του λαού μας στο βωμό οποιονδήποτε πιέσεων ή χάρη οποιονδήποτε χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται για εξυπηρέτηση σκοπιμότητων των ξένων. Μπορώ σήμερα να διαβεβαιώσω το λαό μας ότι έχω τηρήσει την δέσμευση που είχα αναλάβει. Οι ιστορικές στιγμές που περνούμε και η σοβαρότητα των συνεπειών της όποιας απόφασης επιβάλλουν σοβαρό προβληματισμό και αποφυγή έντασης και αντιπαράθεσης. Ακραίες τοποθετήσεις και χαρακτηρισμοί δεν έχουν τη θέση τους αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, πρόεδρος της Βουλής, είναι αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος στη Μεγαλόνησο του ΑΚΕΛ, με 34,7%, ο οποίος στήριξε στις προεδρικές εκλογές τον Τάσο Παπαδόπουλο.
συνιστά ψυχραιμία και νυφαλιότητα και εκτιμά ότι πρέπει να ενημερωθεί σωστά η κοινή γνώμη πριν από το δημοψήφισμα. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Αυτή την ώρα και πάλι συστήνω στον κόσμο υπομονή, ψυχραιμία. Ο πρόεδρος του ΔΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν σοβαρά τα νέα δεδομένα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το σχέδιο. Το κόμμα του είναι το δεύτερο σε δύναμη στη Βουλή με 34%. Κόμμα στο οποίο ηγείται για πολλά χρόνια ο πρώην πρόεδρος Γλάφκος Κληρίδης. Απαιτείται ψυχραιμία και νυφαλιότητα, ιδιαίτερα αντικειμενική θεώρηση των όσων έχουμε μπροστά μας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νίκος Κλεάνθους, δεν κρύβει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα που ήταν προϊόν της επιδιαιτησίας του Κόφι Ανάν, ο οποίος, όπως είπε, υποτίμησε την πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Είναι το κόμμα του Προέδρου της Κύπρου, Τάσου Παπαδόπουλου, τρίτο σε δύναμη με 14,8%. Νομίζω ότι η έννοια μας είναι για όλους τους νόημους κατοίκους αυτού του τόπου και ο αγώνας είναι για τη δικαίωση όλων. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε ως Τουρκοκύπριους. Ο αγώνας μας είναι κοινός μέχρι την τελική δικαίωση του λαού μας. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΟΣ, Γιαννάκης Ομήρου, επιμένει ότι δεν πρέπει η Λευκοσία να δεχτεί τις μόνιμες παρεκκλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. Είναι το κόμμα των σοσιαλιστών της ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη, με ποσοστό περίπου 7%. Σοβαρές πτυχές αυτού του σχεδίου εξακολουθούν να εγείρουν ερωτήματα λειτουργικότητας, βιωσιμότητας και ασυμβατότητας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο πρόεδρος των Ενωμένων Δημοκρατών Γιώργος Βασιλείου, που χειρίστηκε και επί δικής του προεδρικής θητείας στο Κυπριακό, τάσεται υπέρ της νυφάλιας αξιολόγησης του νέου σχεδίου, το οποίο και δεν απορρίπτει εξ αρχής. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, αλλά και στην επιρροή της κοινής γνώμης, παίζει η Εκκλησία. Ορισμένοι ιεράρχες μάλιστα δεν κρύβουν την έντονη αντίθεσή τους με το σχέδιο Ανάν. Θέλω να πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός, και αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας, θα απορρίψει το σχέδιο του κυρίου Ανάν. Χθες το βράδυ στην Λουκέρνη ο Κόφι Ανάν έκλεισε τις εργασίες της τετραμερούς διάσκεψης με δραματικό τρόπο και έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Let me be clear. The choice is not between the settlement plan and some other magical or mythical solution. In reality, at this stage, the choice is between the settlement or no settlement. Λίγη ώρα αργότερα, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής υπογράμμιζε την ανάγκη για σύνεση, υπευθυνότητα και διορατικότητα μπροστά στα νέα δεδομένα. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μια συμφωνημένη λύση στον κυπριακό λαό και την πολιτική του ηγεσία ανήκει η τελική κρίση και απόφαση. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυβε την ικανοποίησή του. Προσπάθησε όμως να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Tabii buradan Yunan ulusuna ve Kıbrıs Rumlarına seslenmek istedim. Bürgenstock'ta başlatılan barış yolunu beraber yürüyoruz. Gereken adımları birlikte atıyoruz, birlikte atalım. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία η πολιτική ηγεσία θα εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια τα σημεία εκείνα του σχεδίου Ανάν όπου οδήγησαν στην απόρριψη της πρότασης των Ηνωμένων Εθνών. Τα σημεία αγκάθια και τα οποία συζητήθηκαν στις μαραθώνιες συνεδριάσεις στη Λουκέρνης αφορούν τις μόνιμες παρεκκλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. Μετά την ελληνοκυπριακή πρόταση, ο Κόφι Ανάν δέχτηκε η διαδικασία αυτή να ισχύσει με χρονικό ορίζοντα 20 ετών. Αλλά και το εδαφικό, η Καρπασία, αλλά και η Έπικη, όπου η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει λόγο για παραμονή στο νησί 45.000 επίκων, αριθμός ο οποίος όμως αυξάνει κατά πολύ με την πρόταση Ανάν. Το Σαββατοκύριακο συνέρχονται στη Λευκοσία τα συλλογικά όργανα των κομμάτων, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την κοινή γραμμή που θα ακολουθήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου. Στην Αθήνα τώρα ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει αύριο το Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρίαση για τις συνομιλίες της Λουκέρνης και το σχέδιο Ανάν. Ο κύριος Καραμαλής το πρωί μετά την ενημέρωση που έκανε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η τελική κρίση ανήκει στο κυπριακό λαό. Για ώρα ευθύνης μίλησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορρίπτει το σχέδιο Ανάν, ενώ ο Πρόεδρος του Συνασπισμού ζήτησε να σταματήσουν οι πιέσεις στο κυπριακό λαό.
Λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή του από τη Λουκέρνη και αφού είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο ενημέρωσης της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αμέσως μετά την ημίωρη συνάντησή τους κατέστησε εκ νέου σαφές ότι η τελική απόφαση ανήκει στο λαό της Κύπρου. Στη Λουκέρνη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κύπρου και την Κυπριακή ηγεσία, επιδιώξαμε την κατά το δυνατόν βελτίωση στοιχείων του σχεδίου Ανάν. Τελική κρίση ανήκει στον Κυπριακό λαό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου συγκάλεσε εκτάκτως ευρεία σύσκεψη τελεχών με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη και των πρώην Υπουργών Εξωτερικών Πάγκαλου και Γιαννίτση. Ζήτησε από όλους νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Διαμορφώνουμε μια εθνικά υπεύθυνη στάση στο ζήτημα που ξεπερνά όποιες κομματικές αντιπαραθέσεις ή διαχωρισμούς, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει με νυφαλιότητα να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον του ελληνισμού. Θετικό χαρακτηρίστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το γεγονός ότι παρά τις πιέσεις δεν στηρίχθηκε το σχέδιο Ανάν που θα σηματοδοτούσε αποδοχή μιας μορφής ευρωδιχοτόμησης. Το πρόβλημα για μας δεν άρχισε. Το κλίμα στην Κύπρο είναι βαρύ και το ερώτημα μάλλον είναι τώρα τι. Τι θα γίνει στα δημοψηφίσματα, όλοι περιμένουν τις δημόσιες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ποια είναι η εικόνα σου, ποιες είναι οι πληροφορίες σου, Παύλο? Κλίμα βαρύ, συννεφιά. Mm-hmm. Μάλιστα άρχισε να βρέχει πριν από λίγο. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει αγωνία, θα έλεγα και κάμποση απογοήτευση. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος και όπως είπες, νομίζω περιμένει τις επίσημες τοποθετήσεις των κομμάτων. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Το κλίμα είναι βαρύ, ο κόσμος είναι ανήσυχος και απογοητευμένος. Έχει ενδιαφέρον ότι από την άλλη πλευρά της πράσινης γραμμής, τα κατεχόμενα συνάντησαν ανθρώπους πολύ πιο ευχαριστημένους, σχεδόν ευτυχισμένους. Ιδίως οι άνθρωποι που είχαν κινητοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 30 μήνες υπέρ της λύσης στην τουρκοκυπριακή πλευρά, μου έλεγαν επιγραμματικά ότι η εξέλιξη αυτή και το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου είναι το οριστικό τέλος του κακού δαίμονα της Κύπρου, του Ραούφ Ντενκτάς. Ο Ραούφ Ντενκτάς μπαίνει στο χρονολούδο από της ιστορίας, που είπε χαρακτηριστικά μια γυναίκα από τις ακτιβίστριες των περσινών και προπέρσινων διαδηλώσεων στην τουρκοκρατούμενη, στην κατεχόμενη Κύπρο. Εδώ υπάρχει αγωνία, υπάρχει απογοήτευση και υπάρχει εμμούδιασμα. Βεβαίως και υπάρχει και μια καταρχήν αρνητική τοποθέτηση. Τοποθέτηση που ξεκινάει από την αποδοκιμασία έως την ανοιχτή και οργισμένη απόρριψη για τις χειρισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτό δεν προδικάζει, νομίζω, τη θέση που θα πάρει η πολιτική ηγεσία για το ΝΕΙ, το όχι στο δημοψήφισμα. Παύλο, πριν από λίγο είχαμε τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου, ναι, στο σχέδιο Ανάν. Αν και κράτησε αποστάσεις, φαίνεται ότι είναι αρνητικός. Ωστόσο, υπάρχουν οι πληροφορίες και από τη Λουκέρνη, ενδεχομένως το γνωρίζεις και εσύ, προφανώς το γνωρίζεις και εσύ, ότι υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις στους κόλπους. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν ασφαλώς επικριτικός για το σχέδιο. Επανέλαβε τις επικρίσεις του. Mm-hmm. Δεν είπε όμως, δήλωσε από τώρα τι θα προτείνει στον κυπριακό λαό να ψηφίσει στο δημοψήφισμα. Είπε ότι θα περιμένει πρώτα να τοποθετηθούν τα κόμματα. Συνεπώς το κλειδί είναι οι τοποθετήσεις των δύο μεγάλων κυπριακών κομμάτων, του ΑΚΕΛ και του Συναγερμού. Mm-hmm. Ο Συναγερμός, οι πληροφορίες λένε ότι θα τοποθετηθεί σύντομα, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το ΑΚΕΛ ίσως καθυστερήσει λίγο, πάντως μέσα στην άλλη εβδομάδα, πριν το Πάσχα, πάντως θα έχουμε τις τοποθετήσεις αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων, που εκλογικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του κυπριακού λαού. Από τις τοποθετήσεις αυτών των δύο κομμάτων απέναντι στο δημοψήφισμα και όχι απλώς απέναντι στο σχέδιο Ανάν, mm-hmm. άλλο η επίκριση του σχεδίου Ανάν, άλλο η πρόταση ναι ή όχι στο δημοψήφισμα, από αυτό νομίζω θα κρυθούν τα πράγματα. Προς το παρόν υπάρχει αυτό το κλίμα της ανήσυχης, αγωνιώδους, μουδιασμένης και απογοητευμένης αναμονής. Φθάνουν στη Λευκωσία οι δηλώσεις, ο διεθνής αντίκτυπος, θα έλεγα, των αποτελεσμάτων της Λουκέρνης και οι περισσότερες ή οι λιγότερες πιέσεις που ασκούνται από το διεθνή παράγοντα προς τις δύο πλευρές να πούν ναι στο σχέδιο Ανάν. Οι πιέσεις είναι αυτές που όλοι ακούμε και μαθαίνουμε και είναι και οι πιέσεις που δεν βγαίνουν στο φως, δεν τις ακούμε και δεν τις μαθαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά κανείς εδώ δεν αμφιβάλλει ότι οι πιέσεις θα είναι πολλές και θα είναι και πολύ ισχυρές. Να σου μεταφέρω την άποψη ενός ανθρώπου που ασχολείται με το Κυπριακό πάρα πολλές δεκαετίες, ένας σοφός άνθρωπος εδώ στην Κύπρο. Μου είπε ότι το χειρότερο θα ήταν οι Ελληνοκύπριοι να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα, όχι γιατί θέλουν τη λύση, αλλά απλώς γιατί φοβούνται τις συνέπειες του όχι.
θα ήταν κακό, θα ήταν σαν να υπονομεύεται εξ αρχής η όποια λύση. Σήμερα πάντως πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε παρέμβαση, νέα παρέμβαση της Ουάσιγκτον, η οποία εκδήλωσε για μία ακόμη φορά το έντονο ενδιαφέρον. Αυτό που περισσότερο έχει ξαφνιάσει είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δηλώση του κυρίου Verhoeven. Γίνεται λόγος ακόμη και για απειλή ενός κάποιου είδους τουριστικών, ας πούμε, επιπτώσεων στον τουρισμό της Κύπρου, αν το δημοψήφισμα αποδώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά συνεκτιμώνται, αλλά σίγουρα δεν διαμορφώνουν καλό, ευχάριστο κλίμα. Ο κόσμος είναι φυσικό να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά με βαριά καρδιά. Mm-hmm. Περιμένοντας φυσικά την καθαρή τοποθέτηση των κομμάτων, πρέπει να πάρουμε κάτι ακόμη υπόψη μας. Οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δει ως τώρα δείχνουν συντριπτικά ποσοστά κατά του σχεδίου Ανάν, υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις αυτές γίνονται σε ένα χρόνο όπου ακόμη τα πολιτικά κόμματα, κυρίως τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, δεν έχουν πει την άποψή τους. Διότι λόγω των διαπραγματεύσεων δεν έλεγαν άποψη. Διατηρούσαν το δικαίωμα της σιωπής. Οι διαπραγματεύσεις τέλειωσαν. Συνεπώς θα πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους και κατόπιν θα πρέπει να μετρήσουμε ποια θα είναι η άποψη αυτή και πώς θα επιδράσει στις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Παύλο, ας ακούσουμε μαζί την ανταπόκριση του Δημήτρη Απόκη από την Ουάσιγκτον. Ο καλός συνάδελφος έχει πληροφορίες για τη συνομιλία Μπους-Καραμαλή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είναι γνωστό, εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον να υπάρξει επίλυση του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Ανάν. Σε ιδιαίτερα θετική ατμόσφαιρα διεξήχθη, όπως ανέφεραν αμερικανικές πηγές στην ΕΡΤ, η τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό με δική του πρωτοβουλία και όπως προκύπτει από τα σχόλια Αμερικανών αξιωματούχων, το θέμα που κυριάρχησε στη δεκάλεπτη συνομιλία τους ήταν η εξελίξη στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το σχέδιο Ανάν αποτελεί ένα συμβιβασμό και καμία από τις δύο πλευρές δεν πήρε απόλυτα αυτό που ήθελε. Ο Πρόεδρος Μπους ξεκαθάρισε την απόλυτη υποστήριξη της κυβέρνησής του στο τελικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα σχέδιο δίκαιο και ισοσχελισμένο, το οποίο αποτελεί τη μοναδική και ίσως τελευταία ευκαιρία για την επανένωση της Κύπρου. Όπως επισημαίνουν αμερικανικές πηγές, η αίσθηση της Ουάσιγκτον μετά το τηλεφώνημα είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καταβάλει προσπάθειες στο κρίσιμο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τα δημοψηφίσματα να υπάρξει θετική εξέλιξη της προσπάθειας επανένωσης της Κύπρου. Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την επικοινωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει και την συνεργασία των δύο χρόνων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ασφαλή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρόμοια τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Πρόεδρου υπήρξε και με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ταγκίπ Ερντογάν. Το κλίμα της συνομιλίας ήταν ιδιαίτερα θερμό με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος Μπους χαρακτηρίζει τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό ιδιαίτερα επικοδομητική. Για την ΕΡΤ από την Ουάσιγκτον, Δημήτρης Απόκης. Αρνητικοί στο σχέδιο να εμφανίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ελληνοκύπριοι, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Παύλος Σήμας, θεωρούν τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα άδικες και μη εφαρμόσιμες. Αλλά ταυτόχρονα περιμένουν τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων, είπαν όσοι μίλησαν στον απεσταλμένο της ΝΕΤ, Αλέκο Μάρκελ. Απογοήτευση και αναμονή. Δύο λέξεις κλειδιά για το κλίμα που συναντήσαμε στην Ελεύθερη Κύπρο την επόμενη μέρα των συνομιλιών της Λουκέρνης. Στην Κύπρο οι εφημερίδες που καταγράφουν βεβαίως τα όσα έγιναν στην Ελβετία έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστες. Βλέπετε τα ράφια στο κεντρικότερο περίπτερο εδώ στην πλατεία Ελευθερίας. Οι περισσότερες κυπριακές εφημερίδες έχουν εξαντληθεί. Από αυτές που έμειναν το κλίμα είναι αντιπροσωπευτικό με τους τίτλους που μπορούμε να δούμε. Δεν επετεύχθη συμφωνημένη λύση στην μάχη. Χωρίς συμφωνία το τελικό κείμενο ο Ντεκτάς επιμένει σε όχι στο σχέδιο Ανάν από την αλήθεια. Και την σημερινή τα πήραν όλα και έφυγαν. Από τις λίγες εφημερίδες που έμειναν στο ράφι, καταγράφεται είτε συγκρατημένα είτε πιο έντονα η απογοήτευση για το αποτέλεσμα και την διαπραγμάτευση του σχεδίου Ανάν. Αν και εγώ είμαι υποσευνόμενος από αυτούς που είναι η περιοχή μου, είναι από αυτές που δεν θα είναι από την ελληνική διοίκηση και έχω και περιουσία στο χωριό μου, θα πω όχι. Ενώ έχει το προσωπικό όφελος, είστε άμεσα. Ναι, έχω όφελος, αλλά θα πω όχι. Δεν βάζω το όφελος στο δικό μου για τον καλό της Κύπρου. Όπου και αν βρεθήκαμε, άνθρωποι κάθε ηλικίας συζητούσαν για το τελικό σχέδιο Ανάν, αναρωτιόμενοι γιατί η διεθνής κοινότητα μετά από 30 χρόνια έσπευσε να ικανοποιήσει σε τέτοιο βαθμό τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, ξεχνώντας τα ψηφίσματα και τις θέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τον καιρό της τουρκικής εισβολής μέχρι σήμερα. Αν έχει πρόσβαση ο κύριος Ανάν στα αρχεία του οργανισμού και πρέπει να έχει πρόσβαση, ας βρει τα πρώτα περί Κύπρου ψηφίσματα και ας συγκρίνει το περιεχόμενο εκείνων των ψηφισμάτων με το περιεχόμενο του δικού του σχεδίου, το οποίο χωρίς να κοκκινήσει μας είπε ότι είναι δίκαιο. Μια λύση θα βρεθεί, αλλά δεν πιστεύω να συμφέρει. Απλά θα βρεθεί έτσι, απλά επειδή πήγαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για να λυθεί. Θα λυθεί, αλλά όχι προς το συμφέρον μας. Εκτός από την απογοήτευση, υπάρχει και κλίμα αναμονής.
χωρίς καμία ένδειξη να προσδίδει αισιοδοξία για τις εξελίξεις, οι Ελληνοκύπροι περιμένουν τις υπεύθυνες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας πριν πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους για το δημοψήφισμα. Βρισκόμαστε στη Λευκοσία, στο οδόφραγμα του Λίδρα Παλάς. Ακριβώς από πίσω είναι η πράσινη γραμμή και τα κατεχόμενα. Μετά το αποτέλεσμα των εξελίξεων στην Ελβετία, όλοι αναρωτιούνται κατά πόσο αυτές θα βοηθήσουν να απομακρυνθεί αυτό το τείχος ή αντίθετα θα το οδηγήσουν στο να παραμείνει ακόμα περισσότερο εδώ, στο κυπριακό έδαφος. Βλέπω ότι είναι αρνητική η στάση των Κυπρίων. Δεν ξέρω αν όμως αυτή η στάση δικαιολογείται, είναι ενημερωμένοι και είναι για το καλό ή για το κακό της Κύπρου. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η 1η Μαΐου θα απέχει μόλις μία εβδομάδα. Οπότε και η Ελεύθερη Κύπρος, κατά πρώτο λόγο, θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που όλοι τονίζουν είναι πως είναι αδιανόητο σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ να αποδοθούν οι ευθύνες στους Ελληνοκύπριους, πιθανότητα που περιγράφουν ως αλλαγή ρόλου ανάμεσα στο θήτη και το θύμα. Παύλο, γνωρίζεις πολύ καλά την κυπριακή πολιτική σκηνή, τις προσωπικότητες, τις σκέψεις, τις διαθέσεις. Γνωρίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο αυτές τις κρίσιμες και ιστορικές ώρες να κάνει κανείς μια εκτίμηση. Ωστόσο, μπορείς να εικάσεις ποια θα είναι η στάση του Ακέλ, του κ. Χριστόφια και του κ. Αναστασιάδη. Πρώτα απ' όλα να σου πω μια αίσθηση. Παρότι το κλίμα είναι αυτό που έχουμε πει τόσες φορές από απόψε και τις προηγούμενες μέρες, βαρύ, κλίμα απογοήτευσης, πικρίας, καμιά φορά και οργής. Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους και μάλιστα από προσωπικότητες πολιτικές ότι η δεύτερη, η τρίτη ανάγνωση των λεπτομεριών του σχεδίου ΑΝΑΝ μαλακώνει λίγο την πρώτη οργή, χωρίς να αλλάζει δραματικά την τοποθέτηση. Είναι παρακινδυνευμένο να πει κανείς τι θα πουν τα μεγάλα κόμματα. Η αίσθηση που πήρα σήμερα είναι ότι η πιθανότερη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι να καλέσει τον κυπριακό λαό με όλες τις επιφυλάξεις και με κάποιο σκεπτικό προφανώς. Τελικά να πει ναι στο δημοψήφισμα. Για τη στάση του Ακέλ είναι πολύ πρόωρο να πει κανείς ποια θα είναι. Το Ακέλ είναι πάντα πολύ μετρημένο και πολύ ισορροπημένο. Το Ακέλ είναι το κόμμα που παραδοσιακά υποστήριζε την επικοινωνία με τους Τουρκοκύπριους, τη λύση του Κυπριακού, μια λύση που να παίρνει υπόψη τα συμφέροντα και τις ευαισθησίες των Τουρκοκυπρίων. Ιστορικά το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα το πιο ανοιχτό στην επικοινωνία με την άλλη πλευρά, με την άλλη κοινότητα. Πάντως θα πρέπει πραγματικά και οι μέχρι τώρα δηλώσεις του κυρίου Χριστόφια είναι μετριοπαθείς, ισορροπημένες, μετρημένες. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να πει κανείς ποια θα είναι τελικά η απόφαση των συλλογικών οργάνων του ΑΚΕΛ. Δεν θα είναι και σύντομη. Θα έχουμε μια συνεδρίαση αύριο πιθανότατα, αλλά οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά από μια εβδομάδα. Εάν τα δύο μεγάλα κόμματα στα οποία αναφέρθηκες ζητήσουν με το σκεπτικό το οποίο θα παρουσιάσουν ένα ναι στο δημοψήφισμα, μπορεί αυτό το 74-75% που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να αλλάξει? Προφανές, εάν τα δύο μεγάλα κόμματα πουν με όλες τους τις επιφυλάξεις, έστω και με βαριά καρδιά ναι στο δημοψήφισμα, ένα πρώτο ερώτημα είναι τι θα πει ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος. Θα συμπορευτεί μαζί τους ή θα πάει και θα κάνει αγώνα υπέρ του όχι. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι πόσο αυτό θα επηρεάσει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Έχω την εντύπωση ότι θα τις επηρεάσει. Έχω την εντύπωση ότι θα τις επηρεάσει και μάλιστα πολύ. Άλλωστε θα έχουμε μετά τις αντίστοιχες την ευκαιρία να συζητήσουμε με μια ομάδα επώνυμων δραστήριων πολιτών και από την ελληνική και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα της Κύπρου να πάρουμε τις πρώτες σκέψεις και τις πρώτες αντιδράσεις τους σε αυτά που έγιναν χθες το βράδυ. Οι εμπειρογνώμονες, αυτοί που εξετάζουν το σχέδιο ΑΝΑΝ με κρύα καρδιά, μπορούν να μιλήσουν για ισοζύγιο θετικών και αρνητικών σημείων? Ναι, υπάρχει ένα ισοζύγιο θετικών και αρνητικών σημείων. Σήμερα το πρωί στη Λουκέρνη, ο Κώστας Γενάρης το ξέρει καλύτερα γιατί ήταν εκεί, και όλη τη νύχτα χθες γινόταν αυτή η αποτίμηση. Δεν είναι εύκολη, είναι πολλά και είναι πολύπλοκα τα κείμενα. Ίσως το πρώτο που εντοπίζεται δεν είναι αυτό καθ' αυτό το κείμενο το πέμπτο, αλλά η διαφορά του από το τρίτο και κατά πόσον ο χρόνος που μεσολάβησε από το προηγούμενο σχέδιο ΑΝΑΝ μέχρι τη Λουκέρνη έκανε αυτό το σχέδιο λίγο χειρότερο για την ελληνική πλευρά ή κυρίως λίγο καλύτερο για την τουρκική πλευρά. Αυτή είναι η εκτίμηση του Πρόεδρου Παπαδόπουλου και αυτή την εκτίμηση νομίζω πάνω κάτω ότι συμμερίζονται όλοι. Ότι το κείμενο του, οι αλλαγές στο κείμενο που έφερε ο κύριος ΑΝΑΝ είναι ετεροβαρής. Είναι εις βάρος της ελληνικής πλευράς και υπέρ των τουρκικών θέσεων. Από αυτήν την εκτίμηση όμως μέχρι σε μια οριστική και πλήρη απορριπτική
τοποθέτηση απέναντι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, υπάρχει μια μικρή απόσταση την οποία δεν την έχουν διανύσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου ακόμη. Μια απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ χαλάει τα σχέδια της Άγκυρας προς την Ευρώπη ή τα ενισχύει? Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα το ναι της Άγκυρας στο Κυπριακό ήταν μια προϋπόθεση ώστε να έχει πιθανότητες να πάρει μια ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Αλλά αυτό δεν αρκούσε ποτέ. Δεν ήταν η μοναδική προϋπόθεση για να πάρει αυτή την ημερομηνία διαπραγματεύσεων. Αυτό που περισσότερο συζητάει ο κόσμος εδώ μουδιασμένα είναι τι συνέπειες θα έχει για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ενδεχόμενο όχι ελληνοκυπριακό στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου. Φοβούνται, για παράδειγμα, ο κ. Φερχόγεν το έχει μισοποιεί, ότι θα υποχρεωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναλάβουν το δημοψήφισμα. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, κάποιο παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει στη Λουκέρνη θα ψηφίζετε μέχρι να πείτε ναι. Και δεύτερον, υπάρχει το ερώτημα πώς θα χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου για την τουρκοκυπριακή πλευρά, εάν η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, και αυτό έχει με μισόλογα υποθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τότε ίσως αναζητηθούν τρόποι να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο παρακάμπτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού με τους τηλεθεατές της ΝΕΤ μετά τις ειδήσεις, με διευθυντές εφημερίδων και πολίτες πάνω στις κρίσιμες, στις σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Βεβαίως, μένουμε στο μεγάλο αυτό θέμα. Στροφή έκανε σήμερα, αναδιπλώθηκε ο Ραουβντενγκτά στο θέμα του δημοψηφίσματος, λέγοντας ότι θα περιμένει να ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό του για το σχέδιο ΑΝΑΝ και στη συνέχεια θα πάρει θέση. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο κ. Ερντογάν, εμφανίστηκε θετικός για το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με τη συμμετοχή των στρατηγών. Editörden iyi akşamlar. İsviçre'de de anlaşmaya varılamadı. Bir mutabakat yok. Öyle olunca da genel sekreter boşlukları doldurdu. Taraflara yeni planını verdi. Κλίμα ικανοποίησης αλλά και χαμηλοί τόνοι επικρατούν στην Τουρκία μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Λουκέρνης. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδρίασε για 2,5 ώρες υπό την προεδρία του Σεζέρ με θέμα της εξελίξης στο Κυπριακό. Εκφράστηκε η στήριξη στις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, ωστόσο δεν υπήρξε καμία οριστική απόφαση. Αυτή αναμένεται στις 5 Απριλίου στη νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπου και θα μελετηθούν με λεπτομέρεια όλες οι πτυχές του σχεδίου ΑΝΑΝ. Evet, Kıbrıs'ta son söz artık halkın ya da halkların kendi kaderlerini kendileri belirleyecekler. 24 Nisan'da Στις 6 Απριλίου στην Ολομέλεια του Τουρκικού Κοινοβουλίου, ο Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών Αβντουλάχ Γκιούλ θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό. Και μπορεί αυτά να σημαίνουν στην Άγκυρα, ο Ραουβντενγκτάς όμως φαίνεται ότι ακολουθεί τη δική του τακτική. Απέρριψε ήδη το ανανεωμένο σχέδιο ΑΝΑΝ, σημειώνοντας όμως ότι στην τελευταία εκδοχή υπάρχει πρόοδος για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Bütün zorluklarıyla, bütün içerisindeki pürüzleriyle halka bırakılmıştır. Halkın bilinçlendirilmesi dolayısıyla çok önemlidir. Bundan sonra referandum gününe kadar bunu yapmakta hepimize düşen görev olacaktır. Ο Πρωθυπουργός του Ψευδοκράτους, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, χαρακτήρισε μεγάλο πλεονέκτημα των Ελληνοκυπρίων την ύπαρξη αναγνωρισμένου κράτους, ενώ δεν παρέλειψε να ζητήσει ίση μεταχείριση στο μέλλον. Rum tarafı şimdi bir avantaj elde etti. Bunu bizimle paylaşmak istemiyor. Bütün dünya tarafından AB üyesi, bütün dünya tarafından tanınan bir devlet. Bizim dünyadaki şeyimiz, pozisyonumuz sadece iddiamızla sınırlıdır. İşte ben Avrupa Parlamentosu'ndan davet alıyorum, örneğin başbakan olarak. Ama başbakan olarak davetiye yazamazlar bana, başka sıfat ararlar. Στη συνεργασία των δύο λαών αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ψευδοκράτους, Ερντάν Τεκτάς, σημειώνοντας πως αν υπήρχε θετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ακόμη και ένα χειρότερο σχέδιο θα μπορούσε να αποδειχθεί λειτουργικό. Καλυτερότητα δεν θα γαραντεί ποτέ. Εκεί χαλκίν γονιλουλού βάρμι. Ουζούρ içinde, barış içinde yaşamaya önemli olan budur. Eğer bu var ise en kötü plan bile yaşar. Κλίμα εφορίας στον τουρκικό τύπο. Η Χουριέτ γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Ο λόγος στο λαό. Υποψία για όχι από τον Τενκτάς». Η Σαμπάχ έχει τίτλο «Ικανοποιημένη η Τουρκία». Η προοδευτική Ραντικάλ μιλάει για την επόμενη μέρα, έχοντας βασικό τίτλο «Στόχος τώρα το δημοψήφισμα». Τέλος, η Μιλιέτ στέλνει το μήνυμά της για την 24η Απριλίου με τίτλο «Η στάση μας στο δημοψήφισμα είναι ναι».
Στις τουρκοκυπριακές εφημερίδες το κλίμα διαφέρει από φίλο σε φίλο. Οι Κυπρίς και οι Βατάν αναφέρουν ότι η απόφαση είναι πλέον στα χέρια του λαού, ενώ αντίθετα η Ορτάμ έχει τίτλο Αδιέξοδο. Η Ντουζέν γράφει: Τελειώσαμε με το θέμα αυτό, ενώ η Κύπριστη χαρακτηρίζει δηλητήριο στους Ελληνοκύπριους τις επιτυχίες όπως τις παρουσιάζει της τουρκικής πλευράς. Ιστορική ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού και ισορροπημένη πρόταση χαρακτήρισαν το σχέδιο Ανάνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τόνι Μπλερ και ο Κόλιν Πάουλ. Όλες οι πλευρές κάλεσαν τις δύο κοινότητες να αποδεχθούν τη λύση που προτείνει το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα αποδειχθεί λειτουργική και βιώσιμη. Οι ανταποκριτές της ΝΕΤ καταγράφουν το διεθνή αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της Λουκέρνης. Ενθουσιώδης είναι η υποστήριξη του τελικού σχεδίου Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο από κυβερνητικής πλευράς όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Failure to reunify would effectively keep the Turkish Cypriot North recognized only by Turkey and out of the EU. Σε κυβερνητικό επίπεδο το κλίμα έκανε σαφές με τη χθεσινή προσωπική δήλωσή του από το Βερολίνο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Colin Powell, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του προς το σχέδιο, τονίζοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να το υποστηρίξουν δυναμικά. This is the time for leaders to show flexibility and leaders to be willing to compromise for the greater good of the Cypriot people. Για τις εξελίξεις στη Λουκέρνη και το ανανεωμένο σχέδιο Ανάν θα ενημερώσει ο Αλβάρο Ντεσότο αύριο Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην κλειστή συνεδρίαση, όπως ανακοινώθηκε, έχουν προγραμματιστεί ανεπίσημες διαβουλεύσεις με θέμα το Κυπριακό για να ενημερωθούν τα μέλη για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο Μπούρκενστοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας επιθυμεί το σχέδιο να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, πιθανώς μετά τον εορτασμό του Πάσχα, πριν τεθεί ενώπιον των δύο κοινοτήτων στα χωριστά δημοψηφίσματα. Διπλωματικές πηγές στον οργανισμό εκτιμούν ότι ο Κόφι Ανάν θέλει με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τα μέρη για την υπερψήφισή του και να στείλει μήνυμα προς τις δύο πλευρές ότι σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθούν το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στη ρωσική πρωτεύουσα, η Μόσχα δεν προτίθεται να προτείνει αλλά και δεν θα επιτρέψει την έκδοση κάποιου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα έριχνε τις ευθύνες για τη μη συμφωνημένη λύση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Κυπριακού σε κάποια πλευρά, εννοώντας σαφώς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η ρωσική ηγεσία είχε από πολλούς μήνες πριν ενημερώσει την ελληνική ηγεσία για τις αιτιάσεις της επί του σχεδίου Ανάν. Υποσχέθηκε όμως πως θα συμφωνούσε με ό,τι αποδεχθούν η ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά. Με τις θέσεις του Κόφι Ανάν ταυτίζονται και οι δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του Υπουργού των Εξωτερικών Τζακ Στρόου. Μίλησαν για ιστορική ευκαιρία στην οποία είπαν αναδεικνύεται και η δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. It is a truly historic occasion and shows once again how the possibilities of European Union membership can make such a tremendous difference to the resolution of age-old conflict. Το δίλημα δεν είναι αυτό το σχέδιο ή κάποιο άλλο σχέδιο, αλλά αυτό το σχέδιο ή καμία λύση. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, διαστόματος του Επιτρόπου Γκίντερ Βερχόγγεν, ο οποίος θεωρεί ακόμη ότι το αναθεωρημένο σχέδιο Ανάν είναι απολύτως σύμβατο προς το κοινοτικό κεκτημένο, εφόσον δεν περιλαμβάνει μόνιμες παρεκκλήσεις. Dieser Plan oder ein anderer. Die Alternative heißt dieser Plan oder überhaupt keine Lösung. Ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χαβιέρ Σολάνα, τόνισε ότι τα δημοψηφίσματα θα δώσουν την ευκαιρία να γραφτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία ενός νησιού που είναι για πολύ μεγάλο διάστημα διαιρεμένο, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον βρίσκεται τώρα στα χέρια των πολιτών της Κύπρου και στους ηγέτες τους. Να επιστρέψουμε στη Λευκοσία και να συνδεθούμε αυτή τη φορά με το στούντιο του Ρίκο που βρίσκεται ο Κώστας Γιαννάρης, άρτη αφιχθής από τη Λουκέρνη. Κώστα, καλησπέρα. Το σκληρό διπλωματικό πόκερ έληξε και τώρα είναι η ώρα των λαών, όπως αναφέρουν πάρα πολλοί τίτλοι κυπριακών και ελληνικών εφημερίδων. Βεβαίως, τα βλέμματα τώρα στρέφονται στο τι θα κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες της Κύπρου, τα πολιτικά κόμματα. Ποιες θα είναι οι τοποθετήσεις τους, όχι όσον αφορά το σχέδιο Ανάν, αλλά όσον αφορά το ναι ή όχι στο δημοψήφισμα. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται το ερχόμενο Σάββατο για να εξετάσει τις εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί. Mm-hmm. Και να αναφέρουμε επίσης κάτι που είναι αρκετά σημαντικό, είναι το γεγονός ότι, όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επιστροφή του, όλη η πολιτική ηγεσία αλλά και ο ίδιος προσωπικά θα τοποθετηθούν
ξεκάθαρα μπροστά στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν πρόκειται δηλαδή να αποκρύψουν τις θέσεις τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι είναι ανάγκη το σχέδιο να καταστεί χτήμα των ανθρώπων οι οποίοι τελικά θα κρίνουν την τύχη του, να ενημερωθούν για τις πραγματικές, για το πραγματικό περιεχόμενο του με νυφαλιότητα, χωρίς εξάρσεις και χωρίς ανταγωνισμούς. Αυτή ήταν και η έκκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου κατά την επιστροφή του εδώ στην Κύπρο. Και είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως θα βοηθήσει τον διάλογο για να μπορέσει αυτός ο λαός να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που θα αφορά ουσιαστικά το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Mm-hmm. Κώστα, λέγαμε νωρίτερα και με τον Παύλο Τσίμα ότι αν διαβάσει κανείς, αν κοιτάξει κανείς πίσω από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, μπορεί να δει τις διαφοροποιήσεις, τις αποκλίσεις, τις άλλες σκέψεις που ενδεχομένως υπάρχουν. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Άλλες σκέψεις υπάρχουν. Υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις, υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στα ίδια θέματα. Όλα αυτά είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινή πορεία, καθώς όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να συγκριθούν και με τις προοπτικές και του ναι και του όχι, αλλά και σε βάθος χρόνου και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Και είναι όλα αυτά που θα πρέπει να ζυγίσει ο ψηφοφόρος όταν θα κληθεί να κρίνει την τύχη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν και σωστές εντυπώσεις και λανθασμένες. Υπάρχει και μια σύγχυση, θα έλεγα, σε κάποιο βαθμό. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μέσα από μια νυφάλια συζήτηση των υπέρ και των κατά. Κάτι ανάλογο πρέπει να πούμε επικρατεί και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βεβαίως εκεί οι προτεραιότητες είναι κάπως διαφορετικές. Θα έλεγα σχεδόν εντελώς διαφορετικές. Εκεί, για παράδειγμα, με όσους Τουρκοκύπριους έχω μιλήσει στην διάρκεια των συνομιλιών αλλά και όταν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να ξεφορτωθούν από τη μία το καθεστώς Δεχτάσου και από την άλλη να φύγει ο στρατός και να μπορέσουν να ανοίξουν οι δρόμοι και τα παράθυρα και προς την Ευρώπη και για τους ίδιους και να αποτυπωθεί σε τελική ανάλυση η συνέβρεση τους μετά τον Απρίλιο, τον περσινό Απρίλιο, να αποτυπωθεί η συνεννόηση τους με τους Ελληνοκυπρίους και σε μια λειτουργική σχέση. Πώς είναι το κλίμα στη Λευκωσία, στην Ελεύθερη Κύπρο? Ξέρουμε ότι είναι βαρύ, αυτό μαθαίνουμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά είναι εντελώς αρνητικό ή ο κόσμος περιμένει με προβληματισμό και περίσκεψη να ακούσει τους πολιτικούς του αρχηγούς να τοποθετηθούν και μετά και εκείνος να καταλήξει στο ναι ή όχι? Θα έλεγα ότι στην αφετηρία του αυτής της διαδικασίας, αυτής της φάσης, το κλίμα είναι αρνητικό. Mm-hmm. Και θα νομίζω ότι δεν θα ωφελούσε να ισχυριστεί κανείς οτιδήποτε άλλο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από τον διάλογο, και αυτό είναι που περιμένει τώρα που επέστρεψε και η ηγεσία εδώ, αυτό περιμένει ο κόσμος πράγματι, να ακούσει την πολιτική του ηγεσία, να ακούσει τις κρίσεις της. Έχει σημασία να είναι υπερικατά, να τις ακούσει, να του δοθεί και η ευκαιρία του ίδιου να γνωρίσει το περιεχόμενο όσο γίνεται περισσότερο. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί μια διαδικασία. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε ένα κλίμα που θα καταδείξουν, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον πολιτικό πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Κώστας, ευχαριστούμε πολύ.